αν είσαι λίγο παχουλός, λίγο χοντρούλης, χοντρός, υπέρβαρος, παχύσαρκος και δεν μπορείς να μπεις στο σωστό δρόμο, να κάνεις διατροφή, να μείνεις με πειθαρχία στο στόχο σου, στη διατροφή σου, στη γυμναστική σου και βλέπεις ότι κάποια άτομα στη ζωή σου λειτουργούν ως εμπόδια σε αυτό που θες να κάνεις. Η γιαγιά σου, η μαμά σου, η γκόμενά σου, η παρέα σου, τότε πρέπει να τους κόψεις. Πρέπει να αποξενωθείς, να απομονωθείς από αυτούς τους ανθρώπους που είναι εμπόδια στο στόχο σου. Σε καταστρέφουνε, το κάνουν ίσως από αγάπη, δεν το καταλαβαίνουνε, αλλά είναι η καταστροφή σου. Έχω κουραστεί να ξεκινάω με άτομα που είναι υπέρβαρα, υπαχύσαρκα και να δουλεύουμε διατροφή, να το πάνε τέλεια μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες και μετά να εξαφανίζονται. Και να του στέλνω μήνυμα μετά από ένα μήνα, ενάμιση μήνα, τι λέει ρε, πώς πάει, ρε Τάσο, δεν πάει. Ξέφυγα και έφαγα στα γενέθλια της γιαγιάς μου και το και το και τα παράτησα εντελώς. Και πλέον έχω φτάσει στο σημείο ότι όποιος μου λέει ότι έχω να χάσω πολλά κιλά, να είναι ξέρω εγώ 75-100 κιλά, 80-120 κιλά κλπ, έχει να χάσει δηλαδή πάνω από 20-30 κιλά λίπος, δεν τους το λέω, αλλά μέσα μου δεν μιλάω. Ξέρω ότι 90% αυτός ο άνθρωπος, το θέμα του δεν είναι ότι δεν θα καταλάβει τη διατροφή, δεν θα καταλάβει τις θερμίδες, τα μάκρος, τα γεύματα, το πότε να τρώει, το τι να τρώει, τις ποσότητες, όλα αυτά, θα τα καταλάβει. Αλλά δεν θα μπορέσει να τα ακολουθήσει. Γιατί για να έφτασε σε αυτά τα κιλά, στα 100, στα 120, στα 130, στα 150, γιατί τα έχω δει όλα αυτά, δεν έφτασε επειδή δεν ήξερε διατροφή. Πάνω κάτω καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν. Ακόμα και να μην ξέρουν τι είναι ο υδατάνθρακας, ξέρουν ότι άλλο η σαλάτα, άλλο η πίτσα. Το ξέρουν αυτό έλεος. Το πρόβλημά τους είναι ένα εμπόδιο. Είναι ένα σπυρί, αν θες, μες στο ίδιο στο σπίτι, ένα εμπόδιο, ένα πρόβλημα που τους δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν πας 120 κιλά και 130 επειδή έφαγες λίγο άτσαλα κάποιες μέρες και κάποιους μήνες. Μιλάμε για συστηματική, τραγική διατροφή με τραγικές τροφές, φουλ σε λιπαρά, φουλ σε ζάχαρη, φουλ σε θερμίδες που σου καταστρέφουν την υγεία και την εμφάνισή σου. Και είσαι δυστυχισμένος, είσαι λυπημένος μέσα σου, νιώθεις απέσια με το σώμα σου, νιώθεις ένα τίποτα, ένα σκουπίδι. Δεν έχεις το θάρρος να μιλήσεις σε γυναίκα, δεν έχεις το θάρρος να κάνεις άλλα πράγματα που θα έπρεπε να κάνεις στη ζωή σου, να κυνηγήσεις τους στόχους σου, την επιτυχία, την πρόοδο, επειδή μέσα σου νιώθεις πάτο, νιώθεις ένα σκουπίδι, επειδή είσαι χοντρός, είσαι άσχημος. Και η γιαγιά σου, η μαμά σου, η γκόμενα, ο φίλος σου, όποιος είναι, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Θέλουν να σε δούνε χαρούμενο για τα 5 με 10 λεπτά που θα σου δώσουν το φαΐ, που θα σε ταΐσουν. Και ας σε καταστρέφει το πράγμα σε ένα μακροπρόθεσμα. Βλέπουν το τώρα. Δεν βλέπουν τα βράδια που εσύ μόνος σου νιώθεις απέσια και είσαι έτοιμος να κλάψεις και είσαι έτοιμος να σκίσεις τα ρούχα σου από τα νεύρα σου, από το μίσος που έχεις για τον ίδιο στον εαυτό επειδή είσαι χοντρός και νιώθεις άσχημα. Σε καταστρέφουνε. Είναι η καταστροφή σου αυτά τα άτομα. Είναι εμπόδια στους στόχους σου. Πρέπει να τους κόψεις από τη ζωή σου. Πρέπει να απομονωθείς. Να αποκοπείς, να πας να ζήσεις μόνος σου και να είσαι εσύ υπεύθυνος για τον εαυτό σου. Εσύ να πηγαίνεις σούπερ μάρκετ, εσύ να ψωνίζεις, ό,τι υπάρχει στο σπίτι σου, στο ντουλάπι σου, στο ψυγείο σου, να είναι κάτι που εσύ το αγόρασες, που δεν στο έφερε κάποιος. Απαγορεύεται να πας σε σημείο που υπάρχει φαγητό και απαγορεύεται να σου φέρει κάποιος άλλος φαγητό, γιατί θα σε καταστρέψει. Και αν δεν το κάνει αμέσως, το κάνει σιγά σιγά. Και κάποιος θα πει τώρα, δεν έχεις πειθαρχία, δεν έχεις θέληση, είσαι αδύναμος και γι' αυτό χρειάζεσαι να τα κάνεις αυτά. Όχι, φίλε μου. Η θέληση, η πειθαρχία, μπορείς να τα δουλέψεις, να τα μεγαλώσεις, να τεστάρεις τον εαυτό σου, να πειθαρχείς τον εαυτό σου, αλλά κάποτε θα παίρνεις έξω.
Κάποτε θα ενδώσεις. Θα λυγίσεις. Κάποιος μπορεί να έχει πειθαρχία να το κάνει αυτό 5 χρόνια. Άλλος μπορεί να έχει πειθαρχία να το κάνει 5 μέρες, 5 ώρες. Δεν έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντικότερο και πολύ καλύτερο να έχεις φτιάξει το περιβάλλον σου και τη ζωή σου με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε εσύ να τα καθορίζεις αυτά. Να μην έχεις πειρασμούς και εμπόδια από άλλα άτομα. Κάποιοι, ναι, είστε εκ φυσικού αδύνατοι, εκ φυσικού κοκαλιάριδες που λέμε, δεν είστε λέμαργοι σαν εμένα και σαν άλλους που έχουμε καεί από τέτοια συγγενικά άτομα. Και μπορείτε να έχετε φαγητό μπροστά σας, στο ψυγείο σας, σπίτι σας, μπροστά σας, στη μούρη σας, και να μην σας κάνει αίσθηση να το φάτε. Έτσι είστε. Οι ορμόνες σας, η λεπτίνη, η γκρελίνη, η χλωρίδα του εντέρου, οι αισθητήρες γεύσης, η ντοπαμίνη, η σερατονίνη και όλες αυτές οι έννοιες και τα θέματα της ενδοκρινολογίας και της βιολογίας και της διατροφολογίας λειτουργούν υπέρ σας. Είστε άνθρωποι που δεν έχετε αδυναμία στο φαγητό. Είστε άνθρωποι που το φαγητό δεν σας κάνει κλικ, δεν σας κάνει αίσθηση. Είτε φάτε είτε δεν φάτε, okay. Δεν είστε του φαγητού που λέμε. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως, εγώ και άλλοι και παράλληλοι, είμαστε του φαγητού. Το φαγητό είναι ευτυχία, είναι αδυναμία, είναι κάτι ωραίο. Ή σκέψου έναν άνθρωπο που του λες ότι κάθε μέρα σταματάς να τρως επειδή ξέρεις ότι θα ξεφύγεις από θερμίδες και θα παχύνεις. Ξέρεις ότι πρέπει να σταματήσεις να φας γιατί θα παχύνεις και μετά πρέπει να κάνεις δίαιτα, μετά πρέπει ξανά να ταλαιπωρηθείς και η γυμναστική σου θα πάει πίσω επειδή κάνεις δίαιτα και έχεις λιγότερη ενέργεια. Είναι λάθος όλο αυτό το κομμάτι. Δεν μπορείτε να τους καταλάβετε στους ανθρώπους. Δεν έχετε την ίδια φυσιολογία για να νιώσετε πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος όταν είναι μπροστά σε φαγητό ή όταν τρώει την πρώτη μπουκιά. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Ο άνθρωπος όμως που από πιτσιρικάς το έτρωγε το φαΐ του. Από το δημοτικό είχε λίγα κιλά παραπάνω. Εγώ από μικρό, από τότε που θυμάμαι, 6-7 χρονών, όσο φαΐ μου βάζανε, τόσο φαΐ θα φάω. Ίδια ποσότητα με τους γονείς μου, που λέει ο λόγος. Που ήταν ενήλικες. Και εγώ ήμουν 10 χρονών. Και πάντα ήμουν το χοντρούλι, το παιδάκι, το παχουλό. Και είχα τη γιαγιά που από αγάπη, το ξέρω, θα δίνει τη ζωή της για μένα, το ξέρω αυτό. Αλλά από αγάπη θα σου φέρει το μπουένο. Θα σου φέρει τη λάκτα. Θα σου φτιάξει αυτό, θα σου φτιάξει πρασόβιτα, θα σου φτιάξει τυρόβιτα, θα σου φέρει μαρμελάδα σπιτική, τούρτα κλπ. Κλπ. Χωρίς λόγο, να φτιάξει ένα γλυκό έτσι απλά. Τα φαγητά τα σπιτικά που λένε, τα υγιεινά που νομίζει ο Ελληνάρας και η Ελληνίδα μάνα ότι είναι υγιεινά φαγητά, τίγκα στο ελαιόλαδο, τίγκα στις θερμίδες, τίγκα στα λιπαρά, που δεν γίνεται να κάνεις διατροφή με αυτά τα φαγητά, δεν γίνεται. Στην καλή διάρκεια θα χάνεις 1 και 2 κιλά το μήνα, ενώ θα έπρεπε να χάνεις 4 και 5 κιλά το μήνα, άμα είσαι υπέρβαρος. Είναι η καταστροφή όλο αυτό. Το έλα μωρέ δεν πειράζει, και φάε και λίγο, και ζήσε και λίγο, και σιγά και τι θα πάθεις, είναι η καταστροφή σε αυτό το πράγμα. Και αν είσαι υπέρβαρος και πρέπει να δυνατήσεις για την υγεία σου, αλλά ακόμα και αν είσαι κανονικός, που το κανονικός για τον μέσο Ελληνάρα και το λαό είναι απέσιο οπτικά, το κανονικός, σωσίβιο, βυσιά, λύπη, κανονικό είναι αυτό. Δεν είσαι έτσι, είσαι έτσι και είσαι κανονικός. Και εσύ είσαι κανονικός και θες να γίνεις στεγνός, μυϊκός, κομμένος, αθλητικός, ωραίος, γαμάτος, πάλι θα σου είναι εμπόδια όλα αυτά. Θα θέσεις να κάνεις διατροφή για στέγνωμα, θα βλέπεις την τούρτα, θα βλέπεις το φαΐ, το σπιτικό, το φαΐ με το λάδι, τα ψωμιά, τη φέτα, την παπάρα, όλα αυτά που τρώνε ο μέσος κανονικός άνθρωπος και είναι χάλια οπτικά. Μην μπες σε αυτό το λάκκο από μόνος σου, αποκόψω από αυτούς τους ανθρώπους, τράβαζε είσαι μόνος σου φοιτητής, αν μένεις, είσαι μαθητής ακόμα σε κάτω 18, προσπάθησε κάπως να φύγεις, όταν φύγεις, δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχουν πολύ λίγοι συγγενείς, φίλοι, γιαγιάδες, μανάδες κλπ. Που, οκ, αν σου εξηγήσω ότι εγώ έχω ένα στόχο, θα σε καταλάβουν. Και δεν θα σου φέρουν αυτά τα φαγητά και δεν θα τα φτιάχνουν. Όμως αργά ή γρήγορα, πάλι θα πέσει στην παγίδα, πάλι θα σου φέρουν φαγητά και πειρασμούς και λιγουδιές και θα είναι εμπόδιο. Οι περισσότερες δεν θα το καταλάβουν. Και ή θα σου πούνε ναι, και μετά από μια εβδομάδα πάλι θα σου φτιάξουν κάτι. Και έλα μου, εντάξει, σιγά λίγο, φάει λίγο πρασόπιτα που σου έφτιαξα. Καταστροφή γενεών. Καταστρέφεται γενιές με αυτά που κάνετε. Από αγάπη, από ξεαγάπη, δεν με ενδιαφέρει. Έχω κουραστεί να βλέπω αγόρια και άντρες δυστυχισμένους με τη ζωή τους,
με αυτοπεποίθηση 0, πάτο, επειδή είναι υπέρβαροι. Και επειδή δεν μπορούν να πειθαρχηθούν, επειδή έχουν ένα εμπόδιο στη ζωή τους. Είτε αυτό λέγεται γιαγιά, είτε λέγεται μάνα, είτε λέγεται κολλητός, είτε λέγεται γκόμενα. Είναι λυπηρό, είναι κακό αυτό το πράγμα. Λίγη τροφή για σκέψη, κάνε το δικό σου αγώνα, αποκόψου, βάλε εσύ πειθαρχίες ζωή σου, εσύ να καθορίζεις τι θα μπαίνει σπίτι σου. Η διατροφή ξεκινάει από το σούπερ μάρκετ, από το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου και κάνε το επόμενο βήμα. Ό,τι πρέπει, τι να κάνεις. Θέλεις ένα περιβάλλον με βοηθήματα, όχι με εμπόδια. Χτίσε τη ζωή σου όπως πρέπει. Αυτά. Τάσος, αν χρειάζεσαι βοήθεια, στείλε μου μήνυμα. Καλές προπονήσεις. Γεια σας.